Сибири, Сидорфи. Это своя другая тема, и я сказал, что Сидорф свой голос, что я не позвал Матеас. Его две-три проблемы я хочу надискарить в степсе мы, όχι με την έννοια του παρελθόντος ποιοι ευθύνονται και πώς στάσαμε στην εποχή του μνημονίου, αλλά και στα δικά μας, γιατί ο κόσμος και εσείς προφανώς επιλέξατε αυτή την κυβέρνηση, γιατί ακριβώς οι προηγούμενοι έφεραν τη χώρα και από την έφεραν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, τις δυσκολίες που περνάει ο κόσμος, τις οποίες περνάμε και εμείς. Δεν είμαστε ένα μέρος διαφορετικό εμείς που ξαφνικά μέσα σε δύο χρόνια αλλάξαμε ή ξεχάσαμε αυτά που λέγαμε, αυτά που θέλαμε. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι έχει συμπιεστεί η κοινωνία με την έννοια ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, πολλά από αυτά δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη ασφυξία στην οικονομική δυνατότητα των πολιτών και άρα σε μια πολύ σοευμένη πίεση έξι προηγούμενων ετών επιβαρύναμε σε έναν βαθμό με κάποιους φόρους την ελληνική κοινωνία. Οι επιλογές δεν ήταν πολλές, δυστυχώς. Και εδώ είχαμε ένα λάθος και εκτιμήσαμε ότι η Ευρώπη μέσα από μια διαδικασία προηγούμενης αποτυχίας στη χώρα τα προηγούμενα 5 χρόνια και με την κουλτούρα την δημοκρατική υποτίθεται που πρέπει να έχει δεν θα επέμενε σε τέτοια σκληρά μέτρα αρνητότητας. Θέλω να θυμίσω ότι μας κατηγορούμε και μας αντίπαλοι και έχει σημασία αυτό για τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Οι επιλογές ήταν δύο. Ή να αυξήσεις σε έναν βαθμό την φορολογία όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους που αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε ή να πάμε σε μαζικές απολύσεις, κόψιμο ακόμα περισσότερο το κύριο συντάξεων, αφορολόγητο αυτά που ζητάνε και τώρα στα 3.500, γενικά μια μεγαλύτερη έκθεση και δυστυχία των Ελλήνων πολιτών. Παρόλα αυτά και παρά όσο μας κατηγορούν, η διαπραγμάτευση του 15 του καλοκαίρι του Ιουνιούλιο μας έκανε μέτρα 5,5 δις, τα οποία δημιούργησαν αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο το οποίο βιώνουμε έτσι σήμερα. Φανταστείτε ότι οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν τον χώρο, τον Νέα Δημοκρατία, τον Πασό, Σαμαράς Βενιζέλος, είχαν συμφωνήσει μέτρα για 20 δις. Δηλαδή φέτος τα μέτρα που θα έπρεπε να έχει πάρει η κυβέρνηση θα ήταν μια καλή σαν τη διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνετε τι θα έχει γίνει, δεν θα υπήρχε τίποτα όρθιο. Τα λέω αυτά γιατί πολλές φορές είτε η παραπληροφόρηση που γίνεται προσπαθεί να ρίξει μια ρευστή μνήμη στο τι συνέβη, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή παραπείται σε ένα μεγάλο βαθμό και χάνεται σε ένα βαθμό η καθαρή και ελεύθερη σκέψη των πολιτών. Το δεύτερο ζήτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε από την ασφυξία, την επιτροπή και τα μέτρα της καταστροφής, αν δεν καταφέρουμε να πιάσουμε ρυθμούς ανάπτυξης. Και η ανάπτυξη όχι οποιαδήποτε ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη είχε και περίπου που είχε σήμερα 4,5%, αλλά ήταν επί της ουσίας τέτοια επένδυκη ανάπτυξη. Δημιουργούσε συσσωρευμένες πλούσιες πηγές για λίγους και σιγά σιγά έφτασε το καράβι να μείνει τελείως άδεια βάρη. Δηλαδή, φτιάξαμε στην Ελλάδα ένα μεταβατικό μοντέλο οικονομίας, το οποίο είχε ένα χαρακτηριστικό, το 75% που κινείται στη χώρα, είτε είναι αγροδιατροφικό, είτε είναι βιομηχανικό προϊόν, είναι εισαγόμενο. Παρέλυση, δηλαδή, παραγωγική βάση της χώρας. Και ο πρώτος πυλώνας, ο αγροτικός, δεν είχε διέξοδο προς τις αγορές. Προς έξω και τα λοιπά. Με αποτελέσματα τα οποία τα πληρώνουμε όλοι σήμερα. Μια χώρα η οποία δεν παράγει, είναι πολύ δύσκολο να έχει προοπτική. Και εδώ επιτρέψτε να σας θυμίσω, το 2012 όταν έπαιζε ποια κυβέρνηση θα είναι, θα είναι κυβέρνηση με κύριο κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή ο Σαμαράς, είχε έρθει η Μέρκελ. Το λέω πολλές φορές αυτό, γιατί ξέρετε πίσω από κάποιες κουβέντες κρύβονται τα μεγάλα σχέδια που έχουν κάποιοι άλλοι απέναντί σου. Όταν είχε έρθει λοιπόν στις εκλογές εδώ για να βοηθήσει πολιτικά με την επίσκεψή της η Μέρκελ, το βράδυ που τελείωσαν την συζήτηση μεταξύ τους, έκανε δηλώσεις η Μέρκελ. Και είπε ότι το 2012 η Ελλάδα πρέπει να προσανατολιστεί στον τουρισμό και στις υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Η παραγωγή δηλαδή, ο νότος χάνει όλη την παραγωγική του βάση, μεταφέρεται σε 3-4-5 χώρες, με την πιο σκοτεινή σκέψη του Σόιμπλε,
γίνονται το ευρώ. Και απάνω σε αυτά βιώνουμε όλοι αυτόν τον καιρό την κατάσταση γύρω από διαπραγμάτευση. Αν θα την κλείσουν, δεν θα την κλείσουν. Ενώ δεν φταίμε σε τίποτα όσον αφορά ουσιαστικά την αξιολόγηση. Όλοι οι στόχοι έχουν υπερβεί κάθε στόχο που είχαμε βάλει μέσω τη συμφωνία. Προφανώς γιατί κάποιοι έχουν μια διάλυση της Ευρώπης. Μια διάλυση της Ευρώπης η οποία θα εμφανιστεί όχι με απλά ξαναγυρίζουμε στις χώρες μας, αλλά με εθνικιστικά και ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, τα οποία εδώ τα πλήρωσε δύο φορές, με παγκόσμιους πολέμους. Και χώρες σαν και εμάς, οι οποίες αν συμβεί αυτό, θα ψάχνουν για προστάτηση.